Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Υπογράφει και η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας από τους εργοδοτικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους με εξαίρεση τον ΣΕΒ, ο οποίος πρότεινε ανταυτής ένα πρωτόκολλο συμφωνίας επί βασικών θεμάτων και αρχών. Σε συμφωνία χωρίς τον ΣΕΒ για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας προχώρησαν εργοδοτικοί φορείς και κοινωνικοί εταίροι, καθώς ο ΣΕΒ αρνήθηκε να υπογράψει τη σύμβαση που προβλέπει μεταξύ άλλων τη συνέχιση της καταβολής του επιδόματος γάμου. Ο ΣΕΒ έχει μια μεγάλη παράδοση στον κοινωνικό διάλογο. Δεν ξέρω ποια στοιχεία, πιθανόν κούραση ή άλλες ανάγκες τον οδήγησαν στο να πάρει τη σημερινή θέση. Και από αυτή τη διαπραγμάτευση είχαμε απουσίες. Η πρώτη απουσία την έχω πει είναι η ελευθερία. Δεν έγινε με ελευθερία. Έγινε κάτω από ένα καθεστώς που διαμόρφωσε ένα ασφικτικό αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο που ψήφισε κατ' εντολή της Τρόικα η κυβέρνηση. Πρέπει να ξέρετε ότι αύριο το πρωί, αν δεν υπογραφόταν η σύμβαση, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι θα έχαναν ένα επιπλέον 10% από την αμοιβή τους. Η βασική θέση του ΣΕΒ είναι ότι εκ του μνημονίου ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων έχει περιοριστεί δραματικά και η υπογραφή Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης αποτελεί παροδία, προτείνοντας ανταυτής τη δημιουργία ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας επί βασικών θεμάτων και αρχών, στο οποίο θα υπήρχε ενσωματωμένο και το επίδομα γάμου. Η Εθνική Γενική Συλλογική δεν αντικαθίσταται με κανένα πρωτόκολλο συμφωνίας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η άρνηση του ΣΕΒ να υπογράψει μία θεσμική Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, ουσιαστικά τον απομονώνει από τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους. Οι ισορροπίες των κοινωνικών εταίρων από σήμερα άλλαξαν. Η ΓΕΣΕ και οι εκπρόσωποι της δεν έχουν υπογράψει καμία μείωση μισθών. Καμία συλλογική σύμβαση που να έχει μειώσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι κατακρίνουμε όποιους υπέγραψαν κάτω και αυτοί από καθεστώς ανάγκης. Τελικά, η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπογράφηκε από τη ΓΕΣΕΕ και τους λεγόμενους μικρότερους εργοδοτικούς φορείς, τον ΣΕΤΕ που εκπροσωπεί τον τουριστικό κλάδο, τη ΓΕΣΕΒΕ που εκπροσωπεί τους επαγγελματοβιοτέχνες και την ΕΣΕΕ που εκπροσωπεί τους εμπόρους. Η ΓΕΣΕΒΕ από την πρώτη στιγμή συνέβαλε επικοδομητικά στην υπογραφή της Γενικής Σύμβασης Εργασίας, επιδιώκοντας δύο κυρίως στόχους: να μπει ένα όριο στον κατώτατο μισθό, στοιχείο επιβίωσης τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις, και να επιστρέψουμε το συντομότερο δυνατόν στις ελεύθερες διαπραγματεύσεις, οι οποίες για να έχουν έννοια θα πρέπει να λειτουργήσει η επεκτασιμότητα. Θέλω να προσθέσω ότι από την πρώτη στιγμή η ΓΕΣΕΒΕ τοποθετήθηκε υπέρ του επιδόματος του γάμου, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να έχουν ένα στοιχειώδες πλεονέκτημα στην μισθοδοσία. Υπογραφή της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης στο παραένα και με μείον ένα κοινωνικό εταίρο σημαίνει ότι αύριο δεν θα υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις των μισθών. Αυτό είναι το κυριότερο και το σημαντικότερο και αυτό το οποίο επιδιώκαμε από την αρχή. Πρέπει να ξέρετε ότι αύριο το πρωί, αν δεν υπογραφόταν η σύμβαση, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι θα έχαναν ένα επιπλέον 10%. Με την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης απομακρύνθηκε ο κίνδυνος μείωσης μισθών για όσους αμείβονται βάση αυτής ή 45 κλαδικές συμβάσεις, των οποίων η τρίμηνη μετενέργεια λήγει σήμερα. Να μείνουμε στο θέμα της Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και να δούμε τι δήλωσε ο αναπληρωτής πρόεδρος Φώτης Κολεβέντης. Υπογράψαμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία είχε δύο απουσίες. Η πρώτη απουσία ήταν η ελευθερία. Πρέπει να ξέρετε ότι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έχει, μετά από πίεση της Τρόικας, ψηφιστεί να μην υπάρχει. Και η δεύτερη απουσία ήταν από πλευράς του ΣΕΒ, ο οποίος την προηγούμενη φορά δεν ήρθε, προφασιζόμενος ότι είχε κάποιες δουλειές, και ήρθε χθες με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Κυριαζή. Ο κ. Κυριαζής ανέφερε ότι οι ελεύθερες συλλογικές σύμβασεις εργασίας θα πρέπει να καταργηθούν και θα πρέπει να μπούμε σε ένα καινούριο κλίμα, τα δικά τους, πέρα και έξω από κάθε πραγματικότητα. Οι άλλοι φορείς, και ο ΓΕΣΕΒΕ και ο ΙΕΣΕ και ο ΣΕΤΕ, δηλαδή οι τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίοι για πρώτη φορά έχουν μπει μέσα, ψήφισαν πραγματικά την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να μην κοπεί
το επίδομα γάμου, όπου από σήμερα, κυρία Κουρτέλη, θα είχαμε εκτός από 22% μείωση των μισθών και σε άλλους κάτω από 25 χρόνια 33% μείωση των μισθών, θα είχαμε και άλλη μείωση των μισθών κατά 10 τουλάχιστον τα 100. Το ότι δεν το υπέγραψε όμως ο ΣΕΒ. Δεν έχει καμία σχέση. Ο ΣΕΒ, μην ξεχνάτε ότι εκπροσωπεί το 1% των εργαζομένων. Αυτοί μας είπαν ότι πήραν απόφαση τη Δευτέρα στη Γενική Συνέλευση που είχαν στο Μέγαρο Μουσικής ότι δεν θα κόψουν το οικογενειακό επίδομα. Αυτό όμως, κυρία Κουρτέλη, δεν δεσμεύει κανένα να το κόψει, να μην το κόψει. Και του είπαμε εμείς ότι εφόσον συμφωνήσατε, γιατί δεν υπογράφεις. Εν πάση περιπτώσει, ο ΣΕΒ είναι από αυτούς που λέμε άλλο παρτίδα και άλλο πατρίδα. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η παρτίδα τους. Από εκεί πέρα, εμείς θα συνεχίσουμε το διάλογο. Δεν χαιρόμαστε ούτε περηφανευόμαστε για αυτή τη νίκη, αλλά ήταν μια πολύ δύσκολη επίτευξη σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές. Πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο, γιατί απειλούσαν οι εργοδότες ότι θα φύγουν τα μέλη τους κλπ. Όμως αυτό που κάναμε χθες είναι υποχρεωτική για όλους. Και πιστεύουμε, κυρία Κουρτέλη, το επόμενο χρονικό διάστημα που έχουμε προσφύγει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και στα ελληνικά δικαστήρια, να ξεπεράσουμε αυτή την κατάργηση του 751 που ήταν ως βασικός μισθός ανειδίκευτο εργάτη. Κατά τη Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Αργολίδας αποφασίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία απεργία για την Παρασκευή, πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων και πενθήμερη απεργία για τη συνέχεια, ενώ ζήτησαν από την ΑΔΔ να προκηρύξει επίσης απεργία. Πρώτα ήθελα να πω ότι εχθές ζήσαμε μια γενική συνέλευση σαν αυτές που θυμάμαι εγώ στα πρώτα μου χρόνια που άρχισα να υπηρετώ στην εκπαίδευση. Μια κατάμεστη αίθουσα όπου υπήρχε πάλι συναδελφικότητα και η αλληλεγγύη. Οι συνάδελφοι ήταν εκεί. Συμμετείχαν 165 συνάδελφοι σε σχέση με τους 390 που είναι μέλη της ΕΛΜΕ Αργολίδας. Άρα είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και ακούστηκαν πολλές απόψεις. Μίλησαν συνάδελφοι που είχαν και χρόνια να μιλήσουν. Και υπήρχαν δύο προτάσεις ανάμεσα στις οποίες έπρεπε να επιλέξουμε. Η μία ήταν η πρόταση της ΟΛΜΕ, όπως την ξέρετε, που μιλάμε για απεργία στην πρώτη μέρα των εξετάσεων την Παρασκευή και στη συνέχεια πενθήμερη την επόμενη εβδομάδα των εξετάσεων και νέες γενικές συνελεύσεις για να καθορίσουμε τη συνέχεια του αγώνα μας. Η πρόταση αυτή πήρε 105 ψήφους, οπότε επικράτησε. Υπήρχε και η πρόταση του ΠΑΜΕ που μιλούσε για απεργία την Πέμπτη Παρασκευή και στη συνέχεια Πέμπτη και την Παρασκευή, την πρώτη μέρα εξετάσεων και στη συνέχεια πάλι εκτίμηση με γενικές συνελεύσεις για τη συνέχιση του αγώνα μας. Και η πρόταση αυτή πήρε 31 ψήφους και 30 συνάδελφοι ψήφισαν λευκό ή δεν συμμετείχαν ή αποχή. Το θέμα είναι ότι από όλους εκφράστηκε η άποψη επίσης και ζητήθηκε με ψήφισμα να καλέσουμε πάλι για σε ΑΔΔ να προκηρύξουν απεργία την Παρασκευή στηρίζοντας τον αγώνα μας. Και σήμερα γίνεται, όπως γνωρίζετε, η συνέλευση των Προέδρων. Φαίνεται από το κλίμα γενικά και φαντάζομαι ότι όλοι πια ενημερωμένοι είναι ότι από όλη την Ελλάδα υπερψηφίζεται η πρόταση της ΟΛΜΕ. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει και η παράδοση των φύλων πορείας. Τώρα, εσείς όσοι παραλάβαν τα φύλλα πορείας υποχρεούνται να πάνε, κυρία Καρύπη. Κοιτάξτε κάτι, εμείς αυτό ζητήσαμε από την ΟΛΜΕ. Εμείς εκφράζουμε τη διάθεσή μας να απεργήσουμε. Θεωρούμε απαράδεκτο να επιστρατεύεται ακόμα και η σκέψη μας για απεργία. Αυτό που ζητάμε πλέον από την ΟΛΜΕ είναι να καθορίσει σήμερα με τη συνέλευση των Προέδρων το τι ακριβώς θα κάνουμε εμείς όντως επιστρατευμένοι. Δημιουργία μικρής ΔΕΗ με αντιπροσωπευτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που θα πουληθούν σε ιδιώτες, είσοδο στρατηγικού επενδυτή στη ΔΕΗ και πώληση του 49% των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης και αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ που ανακοινώθηκε από το ΙΠΕΚΑ.
Το σχέδιο για την αναδιάρθρωση και την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ έδωσε στη δημοσιότητα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το όλο εγχείρημα αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά μέσα από συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα έως το πρώτο τρίμηνο του 2016. Προβλέπεται ο διαχωρισμός του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ, εκχωρώντας ποσοστό τουλάχιστον 51% σε ιδιώτη, το σπάσιμο της επιχείρησης ηλεκτρισμού στα 2 με τη δημιουργία μικρής ΔΕΗ, που θα περιλαμβάνει ένα καλάθι μονάδων παραγωγής ρεύματος ίσο με το 30% της σημερινής εταιρείας, καθώς επίσης την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στο 17% της εναπομείνασας εταιρείας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου, με δηλώσεις του στην ΕΤ, διευκρίνησε ότι τμήμα του προσωπικού της ΔΕΗ θα πάει στη νέα καθεστοποιημένη εταιρεία, ωστόσο διαβεβαίωσε πως δεν θα γίνουν απολύσεις, καθώς και ότι θα υπάρξει ιδιαίτερη μέρημνα για τις ευπαθείς ομάδες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ακόμη ότι υπάρχει πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον πριν ακόμη ανακοινωθεί το σχέδιο. Ο ποινικολόγος και πολιτικός Πέτρος Μαντούβαλος βρέθηκε στον Ναύπλιο για υπόθεσή του και ερωτηθής για τις εξελίξεις του νέου νομοσχεδίου της δικαιοσύνης, κατέθεσε την άποψή του ότι το νέο νομοσχέδιο θα δώσει λύσεις, αφού ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι γνώστης των προβλημάτων του χώρου. Ο κ. Δουρμακέτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γνώστης και των προβλημάτων που έχει η δικαιοσύνη, χρόνια δικηγόρος, επιτυχημένος δικηγόρος και ένας άνθρωπος σοβαρός, με εγγυημένη δραστηριότητα και από την ποιότητα και από τον όγκο της διαδικασίας που μπορεί να βγάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Βλέπετε ότι υπάρχει μια παραγωγή νομοσχεδίων πολλών από την κυβέρνηση σε όλους τους τομείς και στη χώρα της δικαιοσύνης. Επειδή βλέπετε ότι υπάρχουν θέματα καθάρσεως της πολιτικής, υπάρχουν θέματα οικονομικά βαριά, υπάρχει μια δραστηριότητα στην οποία ο μέσος Έλληνας ανησυχεί και φοβάται για τη ζωή του και για την γενικότερη πορεία πολλών έκνομων δραστηριοτήτων, αλλά και επειδή πρέπει να είμαστε πραγματικά μακριά και από ξενοφοβίες και από υπερβολές, ετοιμάζεται και ένα νομοσχέδιο το οποίο ίσως δίνει λύσεις σε θέματα. Ποια θεωρείτε σημαντικότερα σημεία του νομοσχεδίου? Διευθύνεις υπουργών, Κοιτάξτε, το θέμα το περί ευθύνης υπουργών είναι θέμα συντάγματος, όπως και θέμα συντάγματος είναι οι κάποιες σκέψεις που υπάρχουν για να στο κομμάτι που αυτό που λέγεται συνταγματικό τόξο να βγουν εκτός κόμματα τα οποία μπορεί να έχουν δραστηριότητα περίεργη. Είναι δύσκολο να γίνει αυτό. Όμως το εύκολο είναι να περάσει το μήνυμα στον κόσμο ότι έχουμε την δυνατότητα σαν λαός να δεχθεί ανθρώπους από άλλες χώρες που να προβλέπονται από τις διαδικασίες, να έχουν συγκεκριμένη διεύθυνση, εργασία και όλα τα υπόλοιπα και φυσικά να μην στερούν από τους Έλληνες τη δραστηριότητα της εργασίας, της εκπαιδεύσεως αλλά και της κοινωνικής ζωής. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να έχουμε ξενοφοβία, το τονίζω αυτό, ούτε να έχουμε την αγωνία της υπερβολής ότι μόνον Έλληνες πρέπει να κυκλοφορούν. Ξέρετε ότι οι Έλληνες μεγαλούργησαν στο εξωτερικό και αν δεν είχαν τη δυνατότητα αυτή και στη Γερμανία ακόμα, που έχουμε τα παράπονά μας από τους Γερμανούς και δικαίως, αλλά πιστεύω ότι στο νομοσχέδιο αυτό το οποίο ήδη το μελετούν δεν θα υπάρξουν υπερβολές και θα μπουν τα πράγματα στη θέση τους σε αυτό το κομμάτι. Ως προς τα πολιτικά. Ως προς τα πολιτικά, για μένα ρωτάτε. Για την ώρα ξέρετε ότι είμαι δικηγόρος. Και το ευχάριστο και το καλό είναι οι πολιτικοί μας να έχουν δραστηριότητα. Γιατί τα πράγματα ξέρετε που έμπλεξαν. Μπλέξαν εκεί που οι πολιτικοί δεν είχαν δραστηριότητα. Άρα λοιπόν εγώ προέρχομαι, αφού είχα λύσει τα επαγγελματικά μου, τα οικογενειακά μου και όλα μου άλλα τα θέματα, έτσι ασχολήθηκα με την πολιτική. 8 χρόνια λειτουργήσα ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώτος βουλευτής στην Αλφα Πειραιώς και Νήσων. Χαλάρωσα τώρα, έχω την αντιπολίτευση στο Δήμο Πειραιώς. Νομίζω παρόν θα είμαι. Είστε παρόν. Στα βουλευτικά ή στα δημοτικά? Στην κεντρική πολιτική σκηνή νομίζω. Ξανά. Και μετά θα δούμε την ηρεμία μας. Πάντως δεν υπάρχει λόγος για σήμερα. Μ' αρέσει που είμαι στο Ναύπλιο. Ως δικηγόρος είμαι εδώ. Χαίρομαι που ο κόσμος με δέχεται με αγάπη, γιατί δεν είχα εμπλοκή σε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Ξέρετε, με ψηφοφορίες, παραψηφοφορίες και όλα αυτά τα προβλήματα. Σχετικά με μνημόνια και που πίεσαν τον ελληνικό λαό. Εντάξει, λαϊκό αίρισμα έχω, κυκλοφορώ στον κόσμο με άνεση και χαρά. Και χαίρομαι που σας βλέπω και που μπορώ και απολαμβάνω, ξέρω, έστω και λίγο τον καφέ μου με ηρεμία χωρίς να με ενοχλεί κανένας.
Το Σάββατο το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο πνευματικό κέντρο της Νέας Κύου, όπου ο Δήμος θα βραβεύσει ως ήθιστε τους αριστεύσαντες μαθητές της Νέας Κύου, του παλιού Δήμου Λέρνας, καθώς και τους εισαχθέντες στα ΕΗ. Μάλιστα, φέτος για πρώτη φορά θα δοθεί σε μαθήτρια της Νέας Κύου η επιταγή των 3.500 ευρώ, όπως ορίζει άλλωστε το κληροδότημα Βορύδη, αφού η μαθήτρια πληρεί τις προϋποθέσεις για να το λάβει. Το Σαββάτο στις 18 του μηνός Μαΐου, 7.30 ώρα το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Νέας Κύου, θα γίνει η απονομή των επένων στους μαθητές που αρίστευσαν στο Δημοτικό Γυμνάσιο και βεβαίως αυτούς που πέρασαν στις ανώτατες και ανώτερες σχολές. Αφορά τους μαθητές του πρώην Δήμου Νέας Κύου και του πρώην Δήμου Λέρνας, οι οποίοι σαν γυμνάσιο φοιτούν στο γυμνάσιο της Κύου. Το γεγονός που μας κάνει έτσι ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτή την εκδήλωση είναι ότι για πρώτη φορά θα δοθεί η πρώτη επιταγή από την κληρονομιά Βορύδη σε μια μαθήτρια από τη Νέα Κύο που πέρασε με 18 και 3 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τις προϋποθέσεις είναι... Έχει γίνει το συμβούλιο και το δημοτικό βέβαια στο οποίο πέρασε πλήρη όλες τις υποθέσεις καταγωγής, φίτησης και βέβαια βαθμού εισαγωγής και έτσι με ιδιαίτερη χαρά θα δώσουμε αυτή την επιταγή. Είναι μια επιταγή που θα δίνεται, είναι 3.500 ευρώ και θα δίνεται κάθε χρόνο στη φοιτήτρια αυτή μέχρι τέλος των σπουδών, εφόσον βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα φυτάει κανονικά και θα περνάει τα ανάλογα μαθήματα. Πού πέρασε η κοπέλα αυτή? Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, έχει πάει σχολή μεταφραστών αν δεν κάνω λάθος, με ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία, 18 και 3. Ιδιαίτερη λοιπόν εκδήλωση και βρίσκει και θέση το κληροδότημα αυτό. Βεβαίως, με αυτήν η χαρά μας ιδιαίτερη, είναι λόγω γραφειοκρατικών, δεν μπόρεσαμε μέχρι τώρα. Ξεκινάει, είναι η πρώτη φορά, γι' αυτό μας κάνει ιδιαίτερη χαρά το ότι θα δώσουμε. Ελπίζουμε και άλλα παιδιά να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ιουλίας, να πρωτεύσουν στις εισαγωγές ανωτάτων σχολών και να μπορέσουν να δώσουμε και σε άλλα παιδιά τον επόμενο χρόνο και άλλες τέτοιες επιταγές. Η 19η Μαΐου έχει οριστεί ως ημέρα μνήμης του Ποντιακού Ελληνισμού, αφού έχουν συμπληρωθεί 94 χρόνια που χιλιάδες Έλληνες του Πόντου σφαγιάστηκαν από το καθεστώς του Κεμάλ Ατατούρκ. Το 1994 η Βουλή των Ελλήνων καθιερώνει τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Η τραγική εκείνη ημέρα είναι στα μάτια και στη ψυχή των Ποντίων η μέρα περάσματος από τη Σταύρωση στη Λύτρωση και από το θάνατο στη ζωή. 94 χρόνια συμπληρώθηκαν από την ημέρα εκείνη που ο Μουσταφά Κεμάλ αποϊβάσκε στη Σαμσούντα του Πόντου για να ολοκληρώσει το φρικιαστικό έγκλημα της γενοκτονίας των Ποντίων. Όσους 353.000 Έλληνες του Πόντου σφαγιάστηκαν με τον πιο απάνθρωπο τρόπο. Όσο συνέλαβαν, οδηγήθηκαν σε τάγματα πεζοπορίας για να πεθάνουν από εξάντληση και πείνα. Όσοι δε επέζησαν, πήραν το δρόμο του ξεριζωμού από τις πατρογονικές τους αιστείες, παίρνοντας μαζί τους τον πολιτισμό, την ιστορία τους, τα ήθη και θυμά τους. Η Τουρκία, αν θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή χώρα, πρέπει να αναγνωρίσει τα εγκλήματα που διέπραξαν οι πρόγονοί τους και να ζητήσει συγγνώμη, διότι μόνο έτσι θα αναπαυθούν οι ψυχές των παππούδων και των γιαγιάδων μας που άφησαν εκεί την τελευταία τους πνοή στα ιερά χώματα του Πόντου. Έτσι λοιπόν την Κυριακή 19 Μαΐου και ώρα 11 π.μ. μεσημβρίας, θα τελεστεί η δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας. Μετά το πέρας της δοξολογίας, στο πρώτο ιερόν πεσόντων θα γίνει κατάθεση στεφάνου από το σύλλογό μας. Παρακαλούμε τους Πόντιους, αλλά και τους φίλους του Ποντιακού Ελληνισμού να μας τιμήσουν με την παρουσία τους. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
Έλεγχος κταίω. Αφήστε το στους ειδικούς. Ιδιωτικό κταίω. Ταραντήλης Παναγιώτης. Με τρεις υπερσύγχρονες γραμμές ελέγχου για όλα τα οχήματα και προσωπικό άριστα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο, είμαστε έτοιμοι για τον πιο άνετο και γρήγορο έλεγχο κταίω και κάρτας καυσαερίων. Τώρα, κλείνοντας ραντεβού στο 10611, βγαίνετε διπλά κερδισμένοι. Επιβατικά από 45 ευρώ. Μοτοσυκλέτες από 30 ευρώ. Φορτηγάκια από 52 ευρώ. Ιδιωτικό κταίω Ταραντήλης Παναγιώτης. Διεύθυνση 3ο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου στο Άργος. Πίσω από προσωπεία Volvo, Scania, εγκαταστάσεις Ταραντήλη. Εσάς, το αυτοκίνητό σας, πότε και με πόσο περνάει? Παπα Μιχαήλ, ανακαινίζουμε και χαρίζουμε. Επωφεληθείτε σήμερα κιόλας από τις μοναδικές προσφορές μας. Όλα τα εκθεσιακά μοντέλα μας τώρα σε τιμές έκπληξη. Τζάκια ελληνικά, ιταλικά, νορβηγικά. Τζάκια σόμπες, ενεργειακά με αέρα ή καλοριφέρ, συνολικής κάλυψης έως 250 τετραγωνικά μέτρα. Σε εμάς θα βρείτε τζάκια που καταναλώνουν 1 κιλό ξύλα και ζεσταίνουν το σπίτι σας. Τζάκια Παπα Μιχαήλ, Κύπρου 2, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752023777. Κάντε και εσείς τη δική σας ανακαίνιση. Τώρα που ο χρυσός συμφέρει, άμεσα μετρητά στο χέρι. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου σε Άργος, Τρίπολη, Ναύπλιο. Αγορά χρυσαφικών και δάνεια με ενέχειρο χρυσά κοσμήματα. Άμεση εκτίμηση και πληρωμή της μετρητής στην υψηλότερη τιμή με την εγγύηση και την αξιοπιστία μιας μεγάλης εταιρείας με κρατική άδεια. Ενεχειροδανιστήριο Άργους, πλατεία Λαϊκής Αγοράς, δεύτερος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Τρίπολης, πλατεία Πετρινού, πρώτος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Ναυπλίου, Άργους και Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, στάση Θανάσενας. Πρώτος όροφος και στο www.goldendeals.gr. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου. Άμεσα, γρήγορα και απλά, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, σιγουριά. Πλακάκια, είδη υγιεινής, κλιματισμός, καλοριφέρ, ενεργειακά τζάκια, αδυσόγια κουμής. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας. Οι καλύτερες λύσεις σε χρώματα, σχέδια και τιμές χονδρικής για όλους. Άριστη ποιότητα, άμεση παράδοση. Μελέτη και κατασκευή του χώρου σας. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κίο. Έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές και απορροφητήρες της εταιρείας Πυραμής. Ηλιακός θερμοσύφωνας νέας τεχνολογίας από την AST Solar Industry. Μοναδική σχεδίαση και υψηλή απόδοση. Οικολογικός και οικονομικός, δεν απαιτεί επίσκεψη τεχνικού και συμπλήρωση αντιψυκτικού. Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες έως μείον 60 βαθμούς και 10 έτη εγγύηση. Αδυσόγια κουμής. Καλοριφέρ με ξύλα, ενεργειακά τζάκια, σόμπες ξύλο. Ζεσταίνετε το χώρο σας οικολογικά, χωρίς ρήπους, με οικονομία 50%. Άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κίο. Τηλέφωνο 2751-051-586. Και τώρα διαθέτουμε πέλετ για σόμπες και καλοριφέρ. Ζήσε περισσότερα 24 ώρες με το νέο Fiesta. Read text. The track is open. Call Nikki. Call Nikki. Νέο Fiesta με τεχνολογία Sync, πάντα online. Με κινητήρες από 1000 κυβικά, κατανάλωση από 3,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Νέος επίσημος συνεργάτης και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Ford, Πινελόπη Μπεντενίτη και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλο. Έκθεση, συνεργείο, ανταλλακτικά, Μπεντενίτη, 6 χιλιόμετρο Ναυπλίου Άργους. Η ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη μετά τη θέσπιση και τις οριοθετήσεις ήταν το θέμα της διάλεξης που έκανε την Κυριακή το απόγευμα ο καθηγητής στρατηγικός σύμβουλος Νικόλαος Λιγερός, προσκεκλημένος από τον Πρωτευτικό Σύλλογο Ναυπλίου Παλαμίνης. Η ιδέα είναι να δώσουμε και ένα γενικό πλαίσιο και στο Ναύπλιο, για να ξέρουν και οι ναυπλιώτες τι γίνεται ακριβώς με το θέμα της ΑΟΣ. Γιατί όπως ξέρετε, έχουμε εξελίξεις και όσον αφορά το φυσικό αέριο ειδικά. Θα μιλήσουμε και για τα κοιτάσματα, τις τοποθεσίες και το πώς μπορεί να αλλάξει ο γενικός στρατηγικός σχεδιασμός της Ελλάδος σε σχέση με αυτό το θέμα, έτσι ώστε επιτέλους να βρούμε και φως από αυτό το τούνελ. Μετά από τα γεγονότα στην Κύπρο, έχουν αλλάξει τα δεδομένα για την ΑΟΣ? Όχι, όχι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όπως ελπίζω να παρατηρήσατε, ότι τώρα πια δεν μιλάει κανένας για το θέμα της Κύπρου, ότι ήταν κάτι που ήταν ένα τοπικό πρόβλημα.
τα δεδομένα δεν έχουν αλλάξει και το βλέπετε και με τις επαφές που έχουν γίνει μεταξύ Κύπρος, Ισραήλ και βέβαια Ελλάδα. Πώς πάνε τα πράγματα στη δική μας περίπτωση, επειδή έχει γίνει από τον κύριο Αβραμόπουλο προσφάτως κάποια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, έχουμε καμιά θετική εξέλιξη? Ναι, θετικές εξελίξεις έχουμε. Απλώς τώρα είμαστε, αν θέλετε, στην τελική φάση όσον αφορά τη θέσπιση της ΑΟΣ και έχουμε κάνει όλες τις επαφές με τις ευρωπαϊκές χώρες και βέβαια με τις όμορες χώρες που βρίσκονται γύρω από εμάς. Θα τα καταφέρουμε? Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Αυτό τι θα σημαίνει μετά? Αυτό σημαίνει μια τεράστια αλλαγή φάσης όσο αφορά τα οικονομικά δεδομένα, αλλά πιο σημαντικό ακόμα πρώτα απ' όλα το ηθικό θα αλλάξει. Θα καταλάβουμε όλοι μας ότι έχουμε μια χώρα που έχει προοπτικές. Απλώς θα πρέπει να ενισχύσουμε λίγο την στρατηγική πλευρά, διότι είμαστε ένας λαός που επινόησε τη στρατηγική και στο τέλος δεν την έχουμε χρησιμοποιήσει και τόσο πολύ. Άρα τώρα νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι μια πολιτική χωρίς νοημοσύνη δεν γίνεται. Με τη σημερινή ομιλία κλείνει ο κύκλος των διαλέξεων της περίοδου 12-13, στην οποία συμμετείχαν και μίλησαν εξέχουσες προσωπικότητες του πνεύματος των γραμμάτων και των τεχνών. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, αισθάνομαι την υποχρέωση να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω το ευγενές εκλεκτό ακροατήριο που τίμησε τις διαλέξεις της περίοδου αυτής, που με τη συμπαράστασή του μας παρέσει την ισχύ ώστε να συνεχίσουμε την ολοκλήρωση του υψηλού και ωραίου σκοπού του Παλαμίδη. Αισθάνομαι επίσης την υποχρέωση να ευχαριστήσω θερμά τον σημερινό ομιλητή κύριο Λιγερό για την ευγενή συμμετοχή του για δεύτερη φορά στις εκδηλώσεις του συλλόγου μας. Η ελληνική ηρωίδα μητέρα ήταν το θέμα που επέλεξε η διοίκηση του Λυκείου Ελληνίδων Άργους να αναπτυχθεί από την ομιλήτρια εκπαιδευτικό Ευδοκία Μποζίνη κατά τον εορτασμό της γιορτής της μητέρας στην αίθουσα του Συλλόγου Αργίων Δαναός. Έγιναν απαγγελίες ποιημάτων προς τιμήν της μητέρας και ακούστηκαν τραγούδια από τη χοροδία του Λυκείου Ελληνίδων Άργους. Όπως κάθε χρόνο, το Λύκειο Ελληνίδων Άργους τιμά τη μητέρα, τιμά στο πρόσωπο της μητέρας, τις μητέρες όλου του κόσμου. 48 χρόνια που βρίσκεται το Λύκειο στο Άργος, κάθε χρόνο τιμούμε τη μητέρα τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, όπως είναι η Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας. Απόψε θα μας μιλήσει η κυρία Ευδοκία Μποζίνη, που είναι μαθηματικός. Θα αναφερθεί στην ηρωίδα μητέρα. Αμέσως μετά, παιδιά από τις χορευτικές ομάδες του Λυκείου θα έχουν ποιήματα, τραγούδια. Βοηθός μας αυτό είναι η κυρία Μπέτη Ρίγα Κλιάσου, η οποία έκανε τα μαθήματα στη χοροδία μας. Έχουμε γλυκίσματα και όμορφα λουλούδια που μας έχει προσφέρει η κυρία Σκίκου για τις κυρίες που γιορτάζουν σήμερα. Και φυσικά πολλές ευχές. Πάρα πολλές ευχές από όλους μας. Να είναι γερές και δυνατές οι μανούλες όλου του κόσμου. Να χαίρονται τα παιδιά τους. Μανούλα που με
Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την DR Τηλεόραση. Μην ξεχνάτε ότι τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε να τα παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα. Φανή Στεφανόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, νοσηλευτικά κρεβάτια, αεροστρώματα κατά των κατακλείσεων. Ιατρικά μηχανήματα, αναπνευστικές συσκευές, CPAP, BiPAP, οξυγονοθεραπεία, νεφελοποιητές. Ειδικά προϊόντα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Αμαξίδια χειροκίνητα και ηλεκτροκίνητα. Τεχνητά μέλη, ειδικές κατασκευές. Συνεργασία με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Φανή Στεφανόπουλος. Ηρακλέους 251, πλησίον νοσοκομείου Άργους. Μεσεδόκηπος. Ελληνικές αυθεντικές γεύσεις, ποιότητα, σταθερές και προσιτές τιμές σε ένα περιβάλλον ανανεωμένο με αυθεντικές εικόνες. Η αίθουσα διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις και συναιστιάσεις. Μεσεδόκηπος. Περουκά 2. Άργος. Και καλή σας απόλαυση. Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή, ασθένειες μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από 6 έως 22 βαθμούς, στα δυτικά από 8 έως 24, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 9 έως 25 και στα νησιά από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή, ασθένειες μέχρι μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου.